Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη σήμερα 25 Φεβρουαρίου. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Δείτε απόψε τι λένε οι ενώσεις καταναλωτών για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων που προωθεί η κυβέρνηση. Δείτε ακόμη οικονομικές αναλύσεις και τις απόψεις γνωστών οικονομολόγων για την πολιτική που σχεδιάζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε επίσης την αναβολή του RC Show στην Καβάλα και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει. Στροφή στο ρεαλισμό, λοιπόν, επιχειρεί η κυβέρνηση στο ζήτημα των τραπεζών, καθώς με την επιστολή που απέστειλε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης στον πρόεδρο του Eurogroup, εν πωλής εγκαταλείπονται όλες οι προηγούμενες εξαγγελίες για την ενίσχυση του ρόλου του κράτους στις τράπεζες, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Με την επιστολή του κυρίου Βαρουφάκη, η Ελλάδα δεσμεύεται μεταξύ άλλων ότι οι τράπεζες θα λειτουργούν με καθαρά εμπορικές τραπεζικές αρχές, ότι η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων θα γίνει με τρόπο που δεν θα επηρεάσει την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών, ότι οι δανειολήπτες που ενώ είναι σε θέση δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους θα τιμωρηθούν, καθώς και την αποκατάσταση της συναλλακτικής ηθικής. Η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων θα γίνει με τραπεζικά κριτήρια έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, αναφέρει η κυβέρνηση στην λίστα με τις μεταρρυθμίσεις που απέστειλε στο Eurogroup. Στόχος είναι η προστασία των οικονομικά αδύναμων, αλλά και η τιμωρία των στρατηγικά κακοπληρωτών με οδηγό τον κώδικα δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με το τραπεζικό σύστημα με σκοπό την προστασία της πρώτης κατοικίας των οικονομικά αδύναμων, ενώ θα προχωρήσει στον εξυγχρονισμό του πτωχευτικού νόμου, γνωστός ως νόμος Κατσέλη. Η κυβέρνηση ανήγγειλε την ρύθμιση, ότι θα πράξει τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Μια ευνοϊκή ρύθμιση, καθώς φαίνεται. Θα υπάρχουν βραχυπρόθεσμες και μακρυπρόθεσμες λύσεις, όπως η απομείωση του επιτακίου, η παράταση του χρέους, ώστε να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Συζητάνε οι δόσεις να ανέρχονται στο 30% του οικογενειακού εισοδήματος, οπότε πραγματικά αυτό αφήνει πολλά περιθώρια σε μια οικογένεια να μπορέσει να βιοποριστεί. Προτείνονται μέχρι ακόμα και να δίνεται το σπίτι και να νοικιάζεται από τον ιδιοκτήτη ως την έσκατη λύση. Ιδιαίτερη σημασία είναι η αναφορά βάση της οποίας η διαχείριση των κόκκινων στεγαστικών δανείων θα στηριχθεί μεταξύ άλλων και στην επερχόμενη αλλαγή προς τα κάτω των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Επίσης θα ενισχυθεί ο εξοδικαστικός διακανονισμός. Θεωρώ ότι να τη δούμε πρώτα, αλλά μιλάμε για μια καλή και ευνοϊκή λύση, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που είτε δεν μπορούν να αντιταχθούν στα υπερχρεωμένα και είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων όπως οι επαγγελματίες, είτε δεν θέλουν λόγω περιουσίας τους. Όσοι έχουν περιουσία και ακούγεται και θα δίνουν εξασφάλιση προσημειώσεων, θα έχουν μεγαλύτερη και ευνοϊκότερη ρύθμιση, αλλά όλα αυτά περιμένουμε να γίνουν και πράξη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον καθηγητή οικονομικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι, για να δούμε και την δική του επιστημονική ματιά σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Και θα ξεκινήσω, κύριε Χιόνι, αφού σας καλησπέρισω, με το ερώτημα αν θεωρείτε ότι από το οικονομικό πρίσμα από το οποίο παρακολουθείτε τα πράγματα βγαίνουν τα κουτιά, να το πω έτσι λαϊκά. Κοιτάξτε, καλησπέρα καταρχήν, κύριε Τσολάκη. Αν εννοείται, αν βγαίνουν τα κουτιά, με την ερώτησή σας, αν εννοείται, αν μπορούν να καλυφθούν με τους δημοσιονομικούς στόχους οι προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι η απάντησή μου είναι κατευθείαν όχι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να καλυφθούν όλες αυτές οι προεκλογικές υποσχέσεις με το δημοσιονομικό πλεώνασμα το οποίο θα προκύψει, μάλλον με τη μείωση του στόχου του δημοσιονομικού πλεονάσματος από το 3,5% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος στο 1,5% που λέει ότι έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση. Και εγώ το πιστεύω, ξέρετε, ότι πραγματικά θα έχουμε ένα μικρότερο δημοσιονομικό στόχο. Αυτό σημαίνει, για να κάνουμε πιο απλή τη συζήτηση, κύριε Τσολάκη, ότι απελευθερώνονται περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν όλα πάνε καλά, έτσι, στην εξέλιξη του προϋπολογισμού μέσα στο 2015. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλες αυτές οι παροχές και όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε για την αύξηση του δημόσιου τομέα, για τις παροχές, για το δίκτυο προστασίας, το κοινωνικό δίκτυο προστασίας, να χωρέσουν κάτω από αυτήν την ομπρέλα των 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν δύο πράγματα θα γίνουν. Ή δεν θα γίνουν τώρα κάποια πράγματα και θα γίνουν στο βάθος χρόνου, ή δεν θα γίνουν ποτέ, αν πάμε να γίνουν τώρα όλα μαζί. Η δική σας πρόβλεψη ή εκτίμηση ποια είναι, ότι σε βάθος χρόνου θα
θα μπορέσουν να γίνουν, ή έτσι όπως εξελίσσονται τα οικονομικά, όπως είναι γενικότερα έτσι το οικονομικό πλαίσιο, θα έρθει ενδεχομένως η κυβέρνηση αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να μην τα κάνει ποτέ? Ακούστε, θα ήταν πλήγμα στη σοβαρότητα αν κάναμε προβλέψεις σε μια οικονομία η οποία έχει τόσο και μεγάλα προβλήματα, είναι μέσα στην δίνη ενός αποπληθωρισμού για δύο χρόνια τώρα, περισσότερο από δύο χρόνια, και σε μια βασίδατη ύφεση για πέντε χρόνια. Τώρα συμπληρώνουμε τον έκτο χρόνο, κύριε Τσολάκη. Θα ήταν λάθος. Η αβεβαιότητα η οποία υπάρχει στην ελληνική οικονομία είναι τέτοια, και οι εξελίξεις που δεν επιτρέπουν την οποιαδήποτε πρόβλεψη, ασφαλή πρόβλεψη. Γι' αυτό ας είμαστε λίγο συντηρητικοί. Και ας πούμε το εξής, ότι μέχρι την 1η Ιουλίου δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Διότι πολύ απλά η κυβέρνηση θα ψάχνει να βρει ισοδύναμα μέτρα, δημοσιονομικά ισοδύναμα, προκειμένου να κάνει την οποιαδήποτε παροχή. Δημοσιονομικά ισοδύναμα νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν. Διότι ο προϋπολογισμός όπως είχε υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και ο προϋπολογισμός του 2014 νομίζω ότι άγγιζε τα όρια των αντοχών και των ανοχών της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, τι με έλεγε Νέστε, κύριε Χιόνι? Δηλαδή, και σας το ρωτάω αυτό, γιατί στην πολιτική πλευρά της ζυγαριάς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προβάλλει και προτάσει αισιοδοξία. Στην επιστημονική πλευρά της ζυγαριάς έχουμε, ας το πω, μια ανησυχία ή έναν προβληματισμό. Προς τα πού θα γύρει, λέτε, τελικά αυτή η ζυγαριά, και ποιο είναι το συμπέρασμα που πρέπει να αποκομίσει τελικά ο μέσος Έλληνας? Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι ότι πέντε χρόνια τώρα έχει εγκλωβιστεί δημόσια συζήτηση αποκλειστικά και μόνο στη δημοσιονομική πειθαρχία. Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει μια καθιδρυμένη πεποίθηση στην ελληνική κοινωνία ότι κάπου υπάρχουν κρυμμένα χρήματα και δεν τα εισπράττουμε. Άρα προσπαθούμε να μοιράσουμε, ξέρετε, κάτι το οποίο δεν έχουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι πρόχειροι δημοσιονομικοί υπολογισμοί ανεβάζουν τα ανεξόφλητα στην εφορία, πούμε, 72 δισεκατομμύρια. Από αυτό σας λέω ότι 3 με 3,5 δισεκατομμύρια είναι μόνο τα εισπρακτέα. Επομένως, δεν υπάρχει κάπου πλούτος που να μπορέσει να εισπραχθεί έτσι ώστε να αυξήσουμε και τις θέσεις εργασίας και το βιωτικό μας επίπεδο, να δημιουργήσουμε και ένα δίκτυο προστασίας, κοινωνικό δίκτυο προστασίας που το έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Αυτό το οποίο δεν κάνουμε είναι να συζητάμε για επενδύσεις και για την παραγωγή πλούτου από τον ιδιωτικό τομέα. Εκεί είναι η όλη ουσία της υπόθεσης. Δηλαδή, λέτε ότι η ελπίδα μας, και βάζω και τον εαυτό μου και εσάς μέσα ως Έλληνες πολίτες, πρέπει να στηριχθεί σε αυτό που λέγεται παραγωγική ανασυγκρότηση, που ναι, το ακούμε από όλους τους δεν πολιτικούς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και το λέω εν πλήρη γνώση και συνειδήση, κύριε Τσολάκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορέσουμε να ελπίζουμε. Αν δεν στρέψουμε τη συζήτηση για το τι μπορούμε να παράγουμε και το τι θα είναι ανταγωνιστικό αυτό, νομίζω όλα τα άλλα είναι φρούδες ελπίδες, και κατά καιρούς, ξέρετε, θα φτιάχνουμε διάφορα σενάρια ότι θα έρθουν επενδυτές από τη Ρωσία, από την Ουκρανία, θα έρθουν να επενδύσουν στη Θράκη κλπ. Δεν πρέπει να γίνει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής επικράτειας, της Θράκης είναι δεδομένα. Σε αυτά πρέπει να στηριχτούμε, αυτά πρέπει να αξιοποιήσουμε. Εκεί θα δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Αν το δούμε νωρίς, έχει καλώς. Αν το δούμε αργά, θα έχουμε πρόβλημα. Πλην όμως, κύριε Χιόνι, και με αυτό το ερώτημα θα σας αποδεσμεύσω, μέχρι να γίνει αυτή η παραγωγική ανασυγκρότηση, φαντάζομαι και φανταζόμαστε όλοι, είναι εύλογο, ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο. Σε αυτό το χρόνο, η οικονομία αντέχει? Ναι, να σας πω όμως, δεν γίνεται συνέχεια να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια. Και συνέχεια λέμε το ίδιο πράγμα, κύριε Τσολάκη. Ότι μέχρι να έχουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση, αντέχουμε. Αυτό είπαμε και από την πρώτη μέρα που υπαξήκαμε στο μνημόνιο. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά συνέχεια. Κάποια στιγμή πρέπει να την ξεκινήσουμε. Πρέπει να βρούμε ένα σημείο μηδέν, λέτε. Πρέπει να βρούμε ένα σημείο μηδέν. Αυτό το συζητάμε συνέχεια τα τελευταία τουλάχιστον 5-6 χρόνια που είναι υπόθεση τη μεγάλη ύφεση και τη κρίση. Ότι αν αντέχει, δεν αντέχει. Κάποια στιγμή πρέπει να το ξεκινήσουμε. Και αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω, και συγχωρέστε με λίγο για την επιμονή, είναι ότι μέχρι να εκκινηθεί, μάλλον μέχρι να αποδώσει η παραγωγική ανασυγκρότηση, σε αυτό το μεσοδιάστημα τι μπορεί να γίνει, ποια είναι μια πιθανότητα? Αυτό ζητάω να μας εξηγήσετε. Ναι, ακούστε, ό,τι έγινε και τα προηγούμενα χρόνια, όπου η ανεργία έφτασε και συνεχίζει να είναι στο 25%. Η ανεργία των νέων 50% και συνεχίζει να αιμορραγεί η ελληνική κοινωνία, στέλνοντας μετανάστες στο εξωτερικό. Δυστυχώς λυπάμαι που δεν γίνομαι αρεστός στην εκπομπή σας και να πούμε κάποια πράγματα πιο αισιόδοξα. Δεν είναι θέμα ευαρέσκειας. Και απέναντι στο δικό σας σοβαρό πρόσωπο, αλλά και στους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι μας προσέχουν, να λέμε αλήθειες. Και αλήθεια είναι ότι η ανεργία, που είναι το σημαντικό πρόβλημα της κρίσης, δεν πρόκειται να μειωθεί στην ελληνική οικονομία. Την επιστημονική σας εκτίμηση. Για πολλά χρόνια ακόμα, αν δεν ενεργοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα.
την επιστημονική σας εκτίμηση ζητήσαμε, κύριε Χιόνι, δεν είναι θέμα ευαρέσκειας. Σίγουρα δεν είναι ωραία πράγματα αυτά που ακούμε, αλλά από την άλλη, αν αυτά προκύπτουν από επιστημονικά δεδομένα, δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Εγώ να σας παρακαλώ. Τα ίδια λέγαμε και πριν κάποια χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, και δεν τα πίστευε κανένας ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς όμως οφείλουμε να χτυπάμε τον κόδωνα του κινδύνου, προκειμένου και οι κοινωνίες αλλά και οι πολιτικοί να αναθεωρήσουν κάποιες πολιτικές. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καθηγητά. Και εγώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Σε μια άλλη κυβερνητική δήλωση θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς η εξόρυξη χρυσού στις σκουριές της Χαλκιδικής από την εταιρεία Eldorado Gold δεν πρόκειται να σταματήσει, όπως δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν υπογεγραμμένες συμβάσεις. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μπορεί να γίνει μόνο έλεγχος των αδειοδοτήσεων που έχουν δοθεί για το έργο και δήλωσε επίσης ότι το Υπουργείο του θα προχωρήσει στην ανάκληση επιμέρους τεχνικών επιμέρους τεχνικών αδειοδοτήσεων που αφορούν πλημέλειες στο πεδίο εργασιών, κάτι που θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες για την επένδυση κατασκευής της μονάδας εμπλουτισμού. Έτσι, όπως είπε, θα εξακριβωθεί αν η Eldorado Gold τηρεί όσα προβλέπονται στις σχετικές αδειοδοτήσεις, ενώ το Υπουργείο στέλνει μάλιστα και επιθεωρητές περιβάλλοντος στις σκουριές ώστε να πραγματοποιήσουν τους ελέγχους που πρέπει. Ο Υπουργός τόνισε ότι στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα, παραδεχόμενος ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στις ελεγκτικές υπηρεσίες. Αλλάζοντας τώρα θέμα, εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων μαζί με περιφερειάρχες της χώρας συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου. Το μέλλον του πρωτογενούς τομέας της χώρας βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης και τα ερωτήματα προς τον Υπουργό ήταν πολλά. Ωστόσο, και φυσικά περιστράφηκαν γύρω από το τι θα γίνει με τους βοσκοτόπους, αλλά τέθηκε και μία σειρά άλλων θεμάτων τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης. Να ξεκαθαριστεί τι ορίζεται ως βοσκότοπος και τι όχι, ώστε να μην βρεθούν οι περιφέρειες και οι περιφερειακές ενότητες εγκλωβισμένες σε ένα ασαφές και δίσκαμπτο πλαίσιο. Αυτό μεταξύ άλλων επεσήμανε στον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης στη συνάντησή τους. Μπορούμε ξαφνικά να καταργήσουμε ακόμη την ίδια τη φυσική ζωή ή, αν θέλετε, αυτό που συνέβαινε εδώ και χιλιετίες στην χώρα μας. Περιοχές Natura είναι. Ή δεν είναι βοσκότοποι, γιατί είναι η φυσική βοσκότοπη. Και διατύπωσα λοιπόν την επιφύλαξη αυτή, ότι πρέπει να εκαθαριστεί και να γίνει διαφανές το νομικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι η δική μας περιφέρεια έχει 20% της Ελλάδας των βοηδών και 12% των εγών και των προβάτων. Το τεράστιο πλήγμα που έχουν υποστείλει ο παραγωγοί της θάσου, οι οποίοι έχουν χάσει εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων περί του 70% της παραγωγής τους, ήταν ένα επίσης θέμα που έθεσε ο κύριος Παυλίδης στον Υπουργό, σε συνδυασμό με την ανάγκη για ταχύτερες διαδικασίες αντιμετώπισης του δάκου. Εκεί ο ΕΛΓΑ, παρότι υπάρχει τεράστια ζημία στη θάσο, αρνείται την αποζημίωση. Είναι αποδεδειγμένο όμως ότι η ζημιά οφείλεται στις καιρικές συνθήκες και κύρια σε ισχυρούς ανέμους οι οποίοι ήταν καταστροφικοί. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να ξεκινάνε από το γράμμα του νόμου για να πάνε στη ζημιά, ειδικά σε αυτή την περίοδο. Η ζημιά είναι πραγματική. Ψάχνουμε να βρούμε αιτίες για να μην αποζημιώσουμε. Το έθεσα και στο συνεργάτη του Υπουργού και στον Υπουργό σε μια κατεδίαν συζήτηση. Συζητήσαμε επίσης, με την ευκαιρία το αναφέρω, και για το θέμα του δάκου, για ευέλικτες διαδικασίες για να προλάβουμε. Γιατί πολλά πράγματα πηγαίνουν αργά. Πρώτα έρχεται ο δάκος και μετά ραντίζουμε. Αυτά πρέπει να επιταχυνθούν και δεν οφείλονται στο τι θέλει εδώ η περιφέρεια. Οφείλονται σε κεντρικές δισκαμψίες. Επίσης, κομβικό για τον Περιφερειάρχη είναι να διασφαλιστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πως θα αποζημιωθούν στο σύνολο της ζημίας που υπέστησαν οι αγρότες που έχασαν τις παραγωγές τους και είδαν τις εκτάσεις τους να γίνονται ένα με το νερό εξαιτίας των πλημμυρών. Ζήτησα να υπάρξει πλήρης κάλυψη των ζημιών. Οι ζημιές, κατά την εκτίμηση του ΕΛΓΑ, υπερβαίνουν αρκετά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, κατά την προεκτίμηση θα έλεγα, γιατί είναι λάθος όρος εκτίμηση, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και επίσης σε αυτές τις ζημιές δεν περιλαμβάνονται τα αντλητικά μηχανήματα και δεν περιλαμβάνονται βεβαίως οι εκτενείς υποδομές και όλα τα άλλα που έχουμε στο χώρο της μεταποίησης. Ο Υπουργός μου είπε ότι σκέφτομαι να επισκεφθώ την περιοχή. Του απήντησε ότι θα είναι χαρά μας να δει επιτόπου και να υπάρξουν και οι πραγματικές αποζημιώσεις, πραγματικές αποκαταστάσεις
των ζημιών. Τη μελιγενέστε με το ζήτημα του πλαφών και τους βαμβακοπαραγωγούς, αλλά και η ανάγκη αποζημίωσης όσων κτηνοτρόφων με σταυλικές εγκαταστάσεις έχασαν τα ζώα τους από ζωονόσους, ώστε να τα αντικαταστήσουν και να μην κλείσει ένα σημαντικός κύκλος οικονομίας για την περιφέρεια, ήταν θέματα που επίσης τέθηκαν στον Υπουργό. Την ευκαιρία τώρα στη συγκεκριμένη σύσκεψη να θέσουν μια σειρά ζητημάτων που τους απασχολούν και κάνουν δύσκολη την καθημερινότητά τους είχαν τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων. Οι κτηνοτρόφοι τονίζουν πως κρατούν μικρό καλάθι αναφορικά με όσα άκουσαν, τα οποία βέβαια όμως, όπως δηλώνουν, τους ευχαρίστησαν. Τη μελιγενέστε με τις βιολογικές καλλιέργειες αλλά και με το ζήτημα των σταυλικών εγκαταστάσεων ήταν δύο μόνο από τα πολλά ερωτήματα που έθεσαν στον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου κτηνοτρόφοι στη μεταξύ του συνάντηση. Βάλαμε τα ζητήματα των βιολογικών προγραμμάτων, δηλαδή είναι από το 12, 13 και 14 συνάδελφοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν δαπανίσει για τα βιολογικά κτηνοτροφικά προϊόντα πολλά χρήματα και δεν έχουν πάρει τίποτα. Θα δρομολογηθεί στο άμεσο μέλλον η απόδοση των χρημάτων που δικαιούνται αυτοί οι συνάδελφοι και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που μας ασχόλησε ήταν με τις σταυλικές εγκαταστάσεις. Και εκεί θα δοθεί άλλος ένας χρόνος παράταση, ωστόσο όμως θα πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες ώστε να πάρουν άδεια λειτουργίας οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι για να μην έχουν πρόβλημα στην παράδοση ή και στις επιδοτήσεις. Αίτημα των κτηνοτρόφων προς τον Υπουργό ήταν επίσης να υπάρχει επίσημη εκπροσώπηση από στελέχη της Πανελλήνιας ενός έως τους στα αρμόδια όργανα που λαμβάνουν τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στο μέλλον αγροτών και κτηνοτρόφων. Επίσης, ένα άλλο εξίσου σοβαρό ζήτημα είναι ότι η συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, η οποία έχουμε μια δοκιμασμένη πείρα και μια εμπειρία, ας πούμε, στα δρόμενα και στα, όσον αφορά και στα κτηνοτροφικά αλλά και στα γενικότερα αγροτικά ζητήματα, οι οποίοι έχουν επίσης οι συνάδελφοι αγρότες σοβαρά ζητήματα, ζητήσαμε να έχουμε εκπροσώπηση στους διάφορους οργανισμούς, είτε είναι ο ΓΑΕ, ΛΓΑ, είτε ΕΦΕΤ, λοιπόν, που έχουν άμεσο άμεσο περιεχόμενο με ό,τι αφορά τα αγροτικά και τα κτηνοτροφικά ζητήματα. Τα άλλη τα ζητήματα των κτηνοτρόφων είναι πολλά και σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση, συνοπτικά οι κτηνοτρόφοι αποτίμησαν ως θετική τη συνάντησή τους με τον Υπουργό αλλά και τα συμπεράσματα αυτής. Η κυβέρνηση υποχρεωτικά όσον αφορά το ΕΛΓΑ μας έβαλε όλους τους αγρότες έτσι να πληρώνουμε υπέρ ΕΛΓΑ 7 εκατοστάρικα, 8 χιλιά ευρώ έτσι, μέσω όρο τον κάθε αγρότη. Και δεν έβαλε υποχρεωτικά τον ΟΓΑ να έχουμε μια έτσι, ασφαλιστική πρόσβαση. Καταλαβαίνετε δηλαδή το οξύμορο, που ήταν πιο βασικό και ουσιαστικό. Άρα θέλω να πω ότι όλες αυτές οι παθογένειες τις συζητήσαμε και βρήκαμε, έτσι θα λέγαμε, μια κοινό προσανατολισμό, όμως εμείς κρατάμε ακόμη μικρό καλάθι, έτσι, να μην είμαστε και υπεραισιόδοξοι. Είμαστε αυτοί που θα στηρίζουμε κάθε θετική προσπάθεια, αλλά και θα φωνάζουμε και θα διεκδικούμε για κάθε τι που δεν θα προχωράει. Στα του Δήμου Αλεξανδρούπολης τώρα πάλι, κυρίες και κύριοι, φωτισμό από λαμπτήρες LED, 17 ηλεκτροκίνητα οχήματα αλλά και 16 νέες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών προετοιμάζει σε δημοτικά σχολεία της Αλεξανδρούπολης η αρμόδια αντιδημαρχία μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος Τζέσικα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Γιάννη Φαλέκα. Το θέμα συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όπως τόνισε ο κ. Φαλέκα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένες δράσεις. 65 δρόμοι της Αλεξανδρούπολης θα φωτιστούν με λαμπτήρες τύπου LED, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Ενέργειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Φαλέκα, μέσω του χρηματοδοτικού ενεργειακού προγράμματος Τζέσικα. Όπως δήλωσε ο κ. Φαλέκα, τα φωτιστικά τύπου LED, σεβόμενα το περιβάλλον, παρέχουν καθαρής προηγμένης τεχνολογίας φωτισμό, ενώ χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις συμβατικές λύσεις φωτισμού, επιταχύνοντας έτσι τη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα και αποτελούν την καλύτερη λύση φωτισμού στο πλαίσιο ανάπτυξης μορφών πράσινης ενέργειας. Εάν με τα ενεργοβόρα φωτιστικά αυτή τη στιγμή, ας πούμε ότι πληρώνουμε ένα λογαριασμό των 100.000 ευρώ, μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας την οποία θα κάνουν αυτά τα φωτιστικά, θα πληρώνουμε 30.000 ευρώ. Οπότε θα μένουν στα ταμεία μας όλα τα υπόλοιπα. Άρα φυσικά ο φωτισμός είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση, οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε πόση εξοικονόμηση χρημάτων για τους δημότες μας θα κάνουμε κατά τη διάρκεια σε κάθε έτος από εδώ και στο εξής. Παράλληλα, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος θα γίνει και προμήθεια αποφορά στην εγκατάσταση 16 φωτοβολταϊκών συστημάτων με πλήρη αντικεραυνική προστασία στις στέγες και στα δώματα σχολείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Άλλα 16 κτίρια θα αποκτήσουν τα 10 κιλοβάτ στη στέγη τους, οπότε δεν θα πληρώνουν ηλεκτρικό και δεν θα τα πληρώνει ο Δήμος και οι κατοικοί μας τα επόμενα χρόνια. Άρα θα αποκτήσουν τη δωρεάν δική τους ενέργεια.
Επίσης, όπως δήλωσε ο κ. Φαλέκας, ο Δήμος θα προχωρήσει στην αγορά 3 ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων, 4 ηλεκτρικών οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, αλλά και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων και ενός σταθμού φόρτισης των ηλεκτρικών ποδηλάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είδαμε τους μηχανικούς μας, τους κλητήρες, το προσωπικό του Δήμου να χρειάζεται αυτοκίνητα και να κινείται εντός του πόλης. Δεν θα ξανακινηθούν με ενεργοβόρα αυτοκίνητα. Θα κινούνται αυτοί με τα ηλεκτροκίνητα. Βάλαμε 4 αγροτικά, να το πω έτσι, αυτοκίνητα με καρότσα, ώστε η τεχνική μας, το πράσινό μας, η καθαριότητα μέσα στην πόλη, στα πάρκα, δεν θα κινούνται με τον Datsun των 2.500 και των 3.000 κυβικών, θα κινούνται με τα ηλεκτροκίνητα εντός πόλης. Όλο αυτό εντάσσεται στην εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και στην σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο για τον Δήμο που έχουμε ξεκινήσει. Η διασυμμετοχή ποσοστού 20% μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό. Το υπόλοιπο ποσοστό, το 10%, δηλαδή 193.000 ευρώ, εναπόκειται στην απόφαση της Δημοτικής Αρχής αν θα καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό ή από ιδίους πόρους. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο. Πιέσεις προσπαθεί να ασκήσει η Γερμανία στην ελληνική κυβέρνηση για τη στάση που πρέπει να κρατήσει αναφορικά με τις ιδιωτικοποιήσεις. Δείτε ακόμη ένα περιστατικό ενδοσχολικής βίας, το οποίο καταγράφηκε στο Εσπερινό Γυμνάσιο της Ξάνθης. Στην κεντρική πολιτική σκηνή τώρα, κυρίες και κύριοι, εσωκομματικό σεισμό έχει προκαλέσει στο ΣΥΡΙΖΑ η αντίδραση του Παναγιώτη Λαφαζάνη στη δέσμευση Βαρουφάκη για τις ιδιωτικοποιήσεις. Και ενώ ο Υπουργός Οικονομικών δεσμεύτηκε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στις ιδιωτικοποιήσεις, ο Υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι τουλάχιστον στον τομέα της ευθύνης του Υπουργείου του αυτές θα ακυρωθούν. Η κατάσταση τώρα γίνεται ακόμη πιο έντονη μετά τις γερμανικές δηλώσεις ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποφασίσει μόνη της για το τι μέλη γενέστε με τις ιδιωτικοποιήσεις. Στα δύο χωρίζεται το Υπουργικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δημόσια δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος είπε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει καμία ιδιωτικοποίηση τουλάχιστον στον τομέα της ενέργειας. Η δήλωση Λαφαζάνη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη δέσμευση του Γιάννη Βαρουφάκη, που περιλαμβάνεται στη λίστα των μεταρρυθμίσεων που εστάλει στο Eurogroup. Το σχετικό απόσπασμα της λίστας ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν θα καταργήσει τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ολοκληρωθεί και πως θα σεβαστεί τη διαδικασία σύμφωνα με τον νόμο στις περιπτώσεις που ο διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχθεί. Για τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός, στη λίστα αναφέρεται η επανεξέταση με στόχο τη βελτίωση των όρων ώστε να βελτιστοποιηθούν τα μακροπρόθεσμα ωφέλη του δημοσίου, να δημιουργηθούν έσοδα, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, να προωθηθεί η οικονομική ανάκαμψη και να ενισχυθούν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι πόσοι ακόμη θα συνταχθούν στο στρατόπεδο Λαφαζάνη και πόσο ο Αλέξης Τσίπρας θα καταφέρει τελικά να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Βαρουφάκη και Λαφαζάνη. Και ενώ στην Ελλάδα γίνονται αυτά, στη Γερμανία έχει τεθεί υπό εξέταση η λίστα των μεταρρυθμίσεων με την Άγγελα Μέρκελ να τη χαρακτηρίζει ως σημείο αφετηρίας. Η Γερμανίδα καγκελάριος διευκρίνησε όμως ότι δεν έχει ψευδεστήσεις πως ο δρόμος που απομένει είναι απαιτητικός, αλλά όπως είπε, αξίζει τον κόπο διότι πρόκειται για το ευρώ. Και ενώ η στάση της καγκελαρίου μπορεί να ερμηνευτεί από κάποιους ως ένδειξη καλής θέλησης, το σκοτζέζικο ντου στη Γερμανία συνεχίζεται κανονικά, αφού λίγο νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, Μάρτιν Γκέγκερ, δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας δεν μπορεί να αποφασίσει μόνη της να καθυστερήσει ή να σταματήσει τις ιδιωτικοποιήσεις. Εάν η Ελλάδα έχει τέτοια πρόθεση, αυτό θα πρέπει να συμφωνηθεί με στενή συνεργασία με την Τρόικα, ξεκαθάρισε ο Γκέγκερ. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο κουρέματος του ελληνικού χρέους και τόνισε ότι αν τώρα επανερχόταν το ζήτημα του κουρέματος του χρέους, θα ήταν άτοπο και ακατανόητο. Τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας θα βάλουμε στην κουβέντα μας τώρα τηλεφωνικά, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη. Και αφορμή για αυτήν τη συζήτηση είναι ο φράχτης της Βίσσας ή το αποτρεπτικό εμπόδιο, όπως είναι η ορθή του ονομασία. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσολάκη, και την καλησπέρα μου σε όλους τους τηλεθεατές που παρακολουθούν το δελτίο ειδήσεων του σταθμού σας. Ένας μεγάλος κύκλος συζήτησης έχει ανοίξει γύρω από το θέμα αυτό και εσείς έχετε καταθέσει την προσωπική σας άποψη, την οποία παρακαλώ να μοιραστείτε και μαζί μας. Θα ήθελα να πω ότι η ασφάλεια του Εύρου, η ασφάλεια της Θράκης και κυρίως η ασφάλεια των κατοίκων τους εξαρτάται από τα μέτρα τεχνικής προστασίας φυσικής που υπάρχουν
Και έτσι θα έλεγα ότι το αποτρεπτικό εμπόδιο είναι ένα καλό χρήσιμο τεχνικό μέσο, το οποίο εξασφαλίζει την καλή ψυχολογία στους κατοίκους του Βορείου Εύρου και κυρίως σε ό,τι αφορά την περιοχή της Βίσσας, της Νέας Βίσσας και των Καστανιών. Θα ήθελα ιστορικά να ξέρετε ότι 12,5 χιλιόμετρα του ποταμού Εύρου είναι εξ ολοκλήρου ιδιοκτησίας της Τουρκίας, είναι των Τούρκων. Εκεί μπροστά, ακριβώς στα 12,5 χιλιόμετρα, έχουμε το προγεφύρωμα, το γνωστό προγεφύρωμα σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Μπαίνω σε ιστορικά και διπλωματικά θέματα έτσι, για να γινόμαστε σαφείς. Συνεπώς, τα σύνορά μας δεν είναι ο ποταμός ο Εύρος που είναι ένα φυσικό εμπόδιο. Είναι ξηρά και έμεινε το Κάραγκατς, το ιστορικό Κάραγκατς, δηλαδή η σημερινή ο Νέα Ορεστιάδα, έμεινε στα χέρια των Τούρκων. Συνεπώς, όταν έρχονται, όπως ερχόταν από το 2009 μέχρι το 2012 σχεδόν, ομάδα 50% ατόμων, εμείς για να αποτρέψουμε τους 50% έπρεπε να έχουμε 150. Ενώ όταν έχουμε το αποτρεπτικό εμπόδιο, φτάνουμε στο αποτρεπτικό εμπόδιο και έχουμε την διμερή συνεργασία μέσω της κόκκινης γραμμής και των διασυνοριακών επιτροπών και καλούμε, παράδειγμα, αν ήμουν εγώ αξιωματικός υπηρεσίας της αστυνομικής διεύθυνσης Ορεστιάδου, θα έλεγα, αγαπητέ φίλε, έχουν έρθει 50 άτομα, ελάτε να τους παραλάβετε. Είσαστε υποχρεωμένοι να τους παραλάβετε. Αυτήν τη δουλειά κάνει το αποτρεπτικό εμπόδιο. Δεν είναι τείχος του Βερολίνου. Δεν είναι κομμένο, δεν είναι η πράσινη γραμμή, όπως λέγεται, της Κύπρου. Είναι ένα τεχνικό μέσο για να μπορούμε να αποτρέπουμε κάποιους οι οποίοι θέλουν να παραβιάσουν εμψυχρό, παράνομα, τα σύνορά μας. Εμείς είμαστε υπέρ των αλλοδαπών, δεν είμαστε κλειστή κοινωνία, είμαστε ανοιχτοί και διαμπερείς. Έχουμε προξενικές αρχές, έχουμε πρεσβευτικές αρχές σε όλες τις χώρες του εξωτερικού και όποιος θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, σύμφωνα με τον διεθνή νόμο, μπορεί να την επισκεφθεί. Επομένως, η άποψή σας είναι... Δεν ξέρω, δηλαδή αν έγινε σαφής έπρεπε να το πούμε ιστορικά τι είναι το αποτρεπτικό εμπόδιο και τι δουλειά επιτελεί. Θέλω να πω και να καταθέσω. Άνθρωποι των χωριών που είναι πλησίων της περιοχής που προείπα, με σταματούν κατά καιρούς που τους επισκέπτομαι και μου λένε «Αρχηγέ, στρατηγέ, σε παρακαλούμε πολύ, βοηθήστε μας. Δεν θέλουμε μέσα στα σπίτια μας, μέσα στις σκάλες των σπιτιών μας, μέσα στους στάβλους, στις αποθήκες μας να βρίσκουμε αλλοδαπούς. Φοβούμεθα, τρομάζουμε, θα μας φύγουν τα παιδιά μας». Συνεπώς, αυτό το αποτρεπτικό εμπόδιο είναι χρήσιμο διότι σφραγίζει τα σύνορά μας. Είναι πολύ σαφής η τοποθέτησή σας, κύριε Βουλευτά. Με την αφορμή όμως της παρουσίας σας απόψε στο δελτίο μας, θα ήθελα να πάρουμε και το σχόλιο σας για όλη αυτή την πολιτική κατάσταση, έτσι όπως εξελίσσεται, όλα αυτά τα πολιτικά δεδομένα που παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες να διαμορφώνονται και εσείς τα παρακολουθείτε και μέσα από τη Βουλή πια. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα είχαμε την εκλογή προεδρίων σε ό,τι αφορά τις επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν οι 300 της Βουλής. Και ανήκετε από σήμερα στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης. Από σήμερα ανήκω βεβαίως, από προχθές μάλιστα, ανήκω στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Δηλαδή υπάρχονται τρία υπουργεία. Φυσικά δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Ήταν η δεύτερη και εναλλακτική. Η πρώτη μου ήταν της παραγωγής και του εμπορίου. Διότι ήθελα να μπω και σε κάποια άλλα αντικείμενα και να είμαι και χρήσιμος ως εκ της διαδρομής μου μέσα στο χώρο της ελληνικής αστυνομίας. Ωστόσο όμως είμαι χαρούμενος και ευχαριστώ το ότι επελέγει για αυτήν την επιτροπή. Είναι πολύ κοντά στο αντικείμενό σας όμως. Βεβαίως είναι και κοντά στο αντικείμενό μου και φυσικά το αγαπώ το αντικείμενό μου και πιστεύω ότι με την κατάθεση των εμπειριών μου και των απόψεών μου θα είμαι χρήσιμος και στην Επιτροπή αλλά και στη Βουλή και στον τόπο. Από την άλλη πλευρά όμως θα ήθελα να πω ότι πέραν το ότι είχαμε σήμερα την εκλογή των Προεδρίων έχουμε σε εξέλιξη τη σημερινή σύσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ από το πρωί στις 10 η ώρα περίπου και
και μέχρι τώρα. Θέλω να πω σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία της κυβέρνησης και του Eurogroup. Mm-hmm. Ήταν ένας αναγκαίος συμβιβασμός. Έτσι τον ονομάζω, έτσι τον αποδέχομαι. Η ενδιάμεση και μεταβατική συμφωνία στην οποία κατέλεξαν και η κυβέρνηση και το Eurogroup αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την αναγκαία εξομάλυνση της σχέσης της χώρας μας με τους εταίρους και τους δανειστές μας, όπως λέγονται. Με τη συμφωνία εγκαταλείπει η κυβέρνηση τις πολυάριθμες μεγαλόστιμες εξαγγελίες, καταρχήν τις προεκλογικές, κατά δεύτερον τις μετεκλογικές, και πιστεύω ότι έχουμε μία στροφή περίπου 180 μοιρών. Θέλω να σημειώσω το γεγονός ότι η κυβέρνηση έμπρακτα πλέον αναζητεί την πορεία της χώρας εντός της Ευρωζώνης. Για μας αποτελεί θετική εξέλιξη. Θετική εξέλιξη. Βεβαίως θετική σε ό,τι αφορά το στρατηγικό, τη στρατηγική πορεία της χώρας, και μάλιστα εμάς τους ευρύτες, τους στρατιώτες, ακόμα περισσότερο. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει τελευταία, αλλά και η Μεγάλη Συμμαχία, για μας αποτελούν εγγύηση και είναι το μείζον. Προφανώς. Εγώ θα κρατήσω το σχόλιο που είπατε, κύριε Δημοσχάκη, ότι τα πράγματα εξελίσσονται προς τη θετική κατεύθυνση. Βεβαίως μαζί με εσάς παρακολουθούμε όλοι τις εξελίξεις και ευχή όλων φυσικά είναι να καταλήξουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Και όπως δήλωσαν οι ξένοι, οι ανταποκριτές, αλλά και οι παράγοντες, τώρα αρχίζουν. Έχουμε την ενδιάμεση συμφωνία, η οποία κινεί την κυβέρνηση στα βήματα της προηγούμενης κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα αυτή η ενδιάμεση, η τετράμινη συμφωνία θα έρθει στη Βουλή και οπωσδήποτε θα ψηφιστεί. Από εκεί και πέρα θα έχουμε μια συμφωνία, δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι μικρόψυχος, ως εκ των αρχών μου και εκ του χαρακτήρα μου, όπως προείπατε. Κρατούμε σαν κόρυν οφθαλμού την παραμονή της Ελλάδος στο Eurogroup και συνεργαζόμεθα με τους εταίρους και συμμάχους μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βουλευτά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ, την καλησπέρα μου σε όλους. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ τώρα, κυρίες και κύριοι, φτάνουν οι οφειλές προς το Δήμο της Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο έχει κατατεθεί αίτημα από τους Δήμους στο αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να παραταθεί ενδεχομένως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους οφειλέτες για ρύθμιση, η οποία έχει ήδη λήξει. Δεν προχωρούν σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Δήμο οι Δημότες της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Γιώργο Παντελίδη. Η κατάσταση αυτή οφείλεται προφανώς στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε γενικότερο επίπεδο οι πολίτες. Γι' αυτό το λόγο έχει κατατεθεί αίτημα από τους Δήμους στο αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να παραταθεί ενδεχομένως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση, η οποία έχει ήδη λήξει. Κάπως έτσι, το συνολικό ποσό που οφείλεται στο Δήμο έρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό πράγματι των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δημοτών προς το Δήμο έχει φτάσει σχεδόν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Εκείνο που περιμένουμε από την κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία της παράτασης, της ρύθμισης των οφειλών που πάει να κάνει προς τις εφορίες που χρωστάνε στο δημόσιο δηλαδή, ήδη έχει γίνει σχετική πρόταση από τον κύριο Πατούρη, τον πρόεδρο των Δήμων και Κοινοτήτων, και ζητάει να επεκταθεί και η ρύθμιση αυτή η οποία επεξεργάζεται η κυβέρνηση και στους Δήμους. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι ακόμη και σε περιπτώσεις που έγινε ρύθμιση δεν τηρείται, καθώς οι Δημότες δεν δύνανται να πληρώσουν τις δόσεις. Υπάρχει βέβαια αυτή η αύξηση, γιατί όπως έχουμε πει και άλλη φορά, υπάρχουν οι δυσκολίες στον κόσμο για να ανταποκριθεί στις οφειλές αυτές. Εκείνο που είχαμε με 31/12/13 ήταν το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών 9.500.000. Με 31/12/14 έχουμε φτάσει σχεδόν τα 10 εκατομμύρια. Όπως καταλαβαίνετε, αντί να μειωθεί αυτό το ποσό, αυξάνεται.
Με το άλλο στούντιο της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης θα συνδεθούμε τώρα αμέσως, κυρίες και κύριοι. Θα βρούμε εκεί τον συνάδελφο Τάσο Παλαιστίδη, καθώς και θα μας μεταφέρει μια πληροφορία από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτά που έχουν προκύψει, το Δημοτικό Συμβούλιο Τάσο Καλησπέρα της Αλεξανδρούπολης εκδίδει ένα ψήφισμα υποστήριξης στο Μητροπολίτη της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Άνθιμο, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες δέχεται μια εντός και εκτός εισαγωγικών επίθεση. Μιλάμε βεβαίως για το περιστατικό ενός εγγράφου το οποίο κυκλοφορεί και περιέχει αήθεις χαρακτηρισμούς στους οποίους εμείς δεν θα επεκταθούμε, κυρίες και κύριοι. Το κείμενο όμως, όπως και να το δει κανείς, είναι προσβλητικό. Επί αυτού λοιπόν του κειμένου τοποθετήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης και ο Τάσος Παλαιστίδης έχει το ρεπορτάζ. Και όταν μάλιστα πρόκειται για τον επίσκοπο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, Θανάση, όταν κατά εκατοντάδες αυτό το βιβλιαράκι, το δεκασέλιδο, όπου ρίχνει πολύ λάσπη στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, λάσπη που κατά την άποψη πολλών δεν είναι βάσιμα όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονται προς το πρόσωπο του Μητροπολίτη, διανέμονται λοιπόν σε σπίτια, σε οικισμούς από διάφορες περιοχές της Θράκης, γιατί δεν παίρνει κανείς το φάκελο και τον πάει στο γραμματοκιβώτιο μιας πολυκατοικίας. Διανέμεται λοιπόν μέσα σε έναν λευκό φάκελο, αυτό το δεκασέλιδο, όπου φτάνει σε όλα τα σπίτια. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν, όλες οι παρατάξεις τάχθηκαν υπέρ της στήριξης του Μητροπολίτη, του κυρίου Ανθίμου. Θα εκδοθεί την επόμενη ώρα ένα ψήφισμα. Αύριο θα έχουμε αναλυτικά και τις δηλώσεις των επικεφαλής των παρατάξεων. Ωστόσο, οι δικές μου πληροφορίες λένε, Θανάση, ότι εκτός το Δημοτικό Συμβούλιο, στήριξη θα υπάρχει δηλαδή και από άλλους φορείς και θα το δούμε από αύριο. Θα δούμε δηλαδή τα κόμματα συνολικά να παίρνουν θέση υπέρ του Μητροπολίτη, φορείς, άλλοι επιμελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι και όλα αυτά θα στηρίξουν τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλιο, τον κύριο Άνθιμο, καθώς αυτό το έντυπο, σύμφωνα με τα γραφόμενα, και σύμφωνα αν θέλεις με το συντάκτη ή τους συντάκτες, κανείς δεν ξέρει, και ποιες θα είναι μάλλον και οι επόμενες κινήσεις της Μητρόπολης και του κυρίου Ανθίμου. Οι συντάκτες ή ο συντάκτης λοιπόν δηλώνουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τεύχη. Έτσι ακριβώς. Δημοσιευμάτων λάσπης προς το πρόσωπο του Μητροπολίτη. Βεβαίως είναι πολύ άσχημο αυτό το οποίο το βιώνουν οι πιστοί στην Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης, να ακούνε ή να διαβάζουν τέτοιου είδους κακοήθειες, που αν οποιοδήποτε είχε στοιχεία, θεωρώ ότι ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, όφιλε λοιπόν βάσει των στοιχείων που θα είχε να βγει να καταγγείλει κάτι. Πίσω από την ανωνυμία, Θανάση, και το ξέρεις πολύ καλά, μπορούμε να γράφουμε και να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, Τάσο. Το θέμα είναι ότι η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης στηρίζει τον επίσκοπό της σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Μένουμε σε αυτό και τις επόμενες ημέρες θα δούμε τα αναλυτικά ρεπορτάζ με τις θέσεις όλων. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Στην Ξάνθη μεταφερόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου θύμα σχολικού εκβοβισμού έχει πέσει 25χρονος, ο οποίος φοιτά στο νυχτερινό γυμνάσιο της πόλης από μια συμμορία 16χρονων μαθητών που έχουν αναδειχθεί σε ενταΐδες εντός και εκτός εισαγωγικών του σχολείου, σκορπώντας το φόβο και τον τρόμο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που καταγράφει η εφημερίδα Εμπρός της Ξάνθης, οι 16χρονοι δεν δίστασαν να επιτεθούν ακόμη και στο διευθυντή του γυμνασίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Πάντα, τις οποίες επιβεβαίωσε και ο διευθυντής του νυχτερινού γυμνασίου, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τρίτη μέσα στην τάξη. Η αφορμή ήταν ασήμαντη. Ο 25χρονος είπε στο 16χρονο που στεκόταν μπροστά του στο θρανείο να παραμερίσει, και αμέσως τότε σηκώθηκε ένας φίλος του 16χρονου για να ζητήσει το λόγο από τον 25χρονο, ρωτώντας τον γιατί πειράζει το φίλο του. Τελικά η συμμορία ανέλαβε δράση με βρισχές και απειλές εναντίον του 25χρονου. Μάλιστα, τον απείλησαν λέγοντάς του να είναι τυχερός και να μην τον πετύχουν έξω, υπονοώντας φυσικά τα χειρότερα. Ο 25χρονος τρομοκρατήθηκε και κάλεσε την αστυνομία, και σχεδόν αμέσως έσπευσαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι πήραν τα στοιχεία των εμπλεκομένων. Αφού έκαναν τις απαραίτητες συστάσεις προς τους ανήλικους και ενημέρωσαν τον 25χρονο ότι έχει δικαίωμα να καταθέσει μήνυση εναντίον τους, πράγμα που δεν έκανε, αποχώρησαν. Ο διευθυντής του σχολείου, ο κ. Δούζης, μιλώντας στην εφημερίδα Εμπρός, προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα, κάνοντας λόγο για μια παρέα 4-5 παιδιών που δημιουργούν μικροπροβλήματα.
Και από την πόλη της Ξάνθης τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο Δημότυχο του Βορείου Εύρου για να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Στάθη Στάμο, τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Στάμο, καλησπέρα σας. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται, καταγράφεται μία τροπή, να το πω έτσι, ασθενών προς την Αδριανούπολη, έτσι δεν είναι? Ναι, κύριε Τσολάκη, θα συνέβαινε αυτό. Άλλωστε, πρόσφατα είχατε κάνει και εσείς κάποιο ρεπορτάζ για κάποιον ασθενή. Για έναν νεφροπαθή, ο οποίος είχε αναζητήσει αιμοκάθαρση στην Αδριανούπολη, έλεγε τότε εκείνο το ρεπορτάζ, που για πολλούς είχε θεωρηθεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά δυστυχώς η ιστορία μας διέψευσε. Κύριε Τσολάκη, εδώ και πολλά χρόνια βλέπαμε τα νησιά με τα καϊκάκια να περνάνε απέναντι. Δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει τον Ευρύτη να περάσει οδικός να πάει, διότι μιλάμε για μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας τελείως ανύπαρκτη στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Τα κέντρα υγείας, όπως ξέρετε, από μία πρώτη περάσανε διοικητικά στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ένας υπάλληλος αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται περί τα 40 κέντρα υγείας που ανήκουν στην περιφέρεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό το πρόβλημα. Και... Το 1992 είχαν επιχειρήσει να περάσουν την διοίκηση στις κάθε περιφέρειες, που ήταν και πιο μικρές τότε, έτσι. Κινδυνεύσαν να κλείσουν. Αν αυτή η κατάσταση δεν αλλάξει, να είστε σίγουροι ότι θα κλείσουν, κύριε Τσολάκη. Το πρωί άκουγα, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει βενζίνη κυκλοφόρηση ασθενοφόρων στο κέντρο υγείας δικαίων. Και μπορώ να πω ότι ναι, μπορεί να υπάρχει, γιατί αυτά τα κέντρα υγείας, σαν νοσοκομείο εμείς, τα υποστηρίζαμε και τεχνικά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ούτε υλικό να τους δώσουμε, ούτε να μετακινηθούμε εκεί να τους δώσουμε λύση, γιατί δεν προβλέπεται. Τώρα πλέον όμως δεν μπορείτε. Καταλαβαίνετε ότι είναι η κατάσταση του τραγική. Τώρα πλέον όμως δεν μπορείτε να το κάνετε ούτε θεσμικά. Αυτό αφού η αρμοδιότητα έχει περάσει στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αυτό είναι το οξύμορο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο κέντρα υγείας και δύο, ένα της Ορεπιάδος, που έχουμε πει επανειλημμένα ότι η επισκεψιμότητα που έχει αυτό το κέντρο υγείας θα τη ζήλευαν πολλά περιφερειακά νοσοκομεία. Στον όγκο ασθενών που εξυπηρετεί καθημερινά. Κύριε Στάμο, υπάρχει, λέτε, τρόπος να επιστρέψουν οι ευρύτες ασθενείς πίσω? Γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε και ας μην φοβόμαστε τις λέξεις. Όταν ένας άνθρωπος νοσεί, προφανώς προσπαθεί να βρει το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσει την υγεία του. Αν αυτή την ώρα οι βορειοευρύτες το βρίσκουν στην Αδριανούπολη, είτε αρέσει αυτό είτε δεν αρέσει, προφανώς θα στραφούν εκεί. Έτσι δεν είναι? Αυτό νομίζω λέει η λογική. Κύριε Τσολάκη, αυτό έτσι ακριβώς. Αυτό λέει η λογική. Αναγκαστικά θα πρέπει, αφού δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις δομές που έχει στο νομό ή στην περιφέρεια και θα αναγκαστεί να πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, θα προτιμήσει προφανώς το εξωτερικό. Γιατί είναι και πιο φθηνό. Η λογική αυτό δεν λέει. Το θέμα είναι αν υπάρχει τρόπος να ξαναεμπιστευτεί ο κόσμος τις δομές υγείας του Εύρου. Θεωρώ, κύριε Τσολάκη, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης. Πλέον αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να παρέξουμε την υγεία στους πολίτες μας. Γιατί έχουμε τελματώσει. Όταν στο νοσοκομείο του Δημοτήχου έχει περάσει όλη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και για να διαπιστώσετε, κάντε ένα τηλέφωνο αύριο και κλείστε ένα ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις. Το ραντεβού που θα σας κλείσω θα είναι μετά από 6 μήνες. Αυτό είναι λογικό, έτσι. Γιατί το φόρτο εργασίας αυτού του νοσοκομείου, μην ξεχνάμε ότι έχει και 120 κλινές εσωτερικούς ασθενείς που θα πρέπει καθημερινά εργαστηριακά να τους καλύπτει. Άρα είναι ελάχιστο ο αριθμός ασθενών που μπορεί να εξυπηρετήσει καθημερινά εξωτερικούς. Επομένως, υπάρχει η περίπτωση να σας δούμε σύντομα να χτυπάτε και πάλι την πόρτα του Υπουργείου Υγείας, κύριε Στάμο. Και λέω και πάλι, γιατί πάρα πολλές φορές σας έχουμε δει στο παρελθόν ως σωματείο και συνδικαλιστικό φορέα να προσπαθείτε να βρείτε λύσεις. Εμείς, κύριε Τσολάκη, οφείλουμε να χτυπήσουμε την πόρτα του Υπουργείου και πάλι, αν και θεωρώ ότι η πολιτεία έχει συνέχεια και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι γνώστες της κατάστασης αυτή τη στιγμή του νομού. Νέοι που αναλάβανε, θεωρούμε λογικό ότι θα πρέπει να έχουν κάποιο χρόνο να δούμε τα πράγματα πως έχουν, αλλά από εκεί και ύστερα θα πρέπει επιτέλους να δοθεί λύση, όχι για την ύπαρξη αυτού του νοσοκομείου, για την ύπαρξη του κόσμου του Βορείου Εύρου. Γιατί το έχουμε δει επανειλημμένα ότι όταν αυτό το νοσοκομείο υποβαθμιστεί,
θα μείνουν μόνο αυτοί που δεν μπορούν να φύγουν, κύριε Τσολάκη. Γιατί κακά τα ψέματα, η υγεία είναι το μέγιστο αγαθό και η ασφάλεια του πολίτη που κάθεται εδώ. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Στάμο. Καλό σας βράδυ. Με στόχο τώρα την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου, ο Σύλλογος Εθελοντών Εμοδοτών Αλεξανδρούπολης προχωρά στην πώληση του ετήσιου ημερολογίου του. Το ημερολόγιο σημειωματάριο θα μπορούν να το αγοράζουν οι πολίτες είτε από τα γραφεία του Συλλόγου στην πλατεία Ηρώων στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας που σταθμεύει κάθε Σάββατο μπροστά στο Δημαρχείο. Από τα γραφεία του Συλλόγου στην πλατεία Ηρών στην Αλεξανδρούπολη θα μπορούν να αγοράζουν όσοι θέλουν το νέο σημειωματάριο ημερολόγιο του Συλλόγου Εθελοντών Εμοδοτών Αλεξανδρούπολης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου. Παράλληλα, η αγορά του σημειωματαρίου ημερολογίου μπορεί να γίνεται και κάθε Σάββατο μπροστά από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας, μπροστά από το Δημαρχείο. Επίσης, μέλη του Συλλόγου με ανάλογες διαπιστεύσεις στα χέρια τους πωλούν το ημερολόγιο στην αγορά της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με σκοπό να έχουμε τη δική μας οικονομική δυνατότητα, να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα και τον χρόνο. Αυτόν δεν έχουμε επιχορηγήσεις από φορείς, ούτε δήμους, περιφέρειες κλπ. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και έτσι είναι και η δική μας ανάγκη να έχουμε τον δικό μας τρόπο για να έχουμε την οικονομική ενίσχυση. Να σημειώσουμε ότι τα μέλη του Συλλόγου δεν υποχρεούνται σε οικονομική βοήθεια ή σε οικονομική εισφορά. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι να βρούμε οικονομικούς πόρους από άλλους τομείς. Οι δράσεις του Συλλόγου ωστόσο είναι συνεχείς με στόχο να μαζευτούν όσες περισσότερες ποσότητες αίματος μπορούν. Γι' αυτό το σκοπό στις 27 Φεβρουαρίου η κινητή μονάδα θα σταθμεύσει στις Καστανιές του Εύρου. Οι αιμοδοσίες αυτές θα γίνουν στις 27 του μηνός στις Καστανιές. 28 του μηνός θα έχουμε και την, είναι Σάββατο, την αιμοδοσία στο, μπροστά στο Δημαρχείο. Παράλληλα όμως γίνεται μια κίνηση από το Σύλλογο, από την ομάδα αιμοδοτών Μαΐστρου, που εκεί θα έχουν και μια αθλητική κίνηση. Έχουν ενημερώσει τον κόσμο ότι μπορούν να δώσουν αίμα στην αιμοδοσία, στην κινητή μονάδα που θα βρίσκεται μπροστά στο Δημαρχείο. Στην Καβάλα θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα βάλουμε τηλεφωνικά στην κουβέντα μας τον συνάδελφο Τάσο Μαρκουλίδη από τους διαχειριστές του ιστοτόπου kavalaporta.gr, καθώς τελικά το φετινό Καβάλα RC Show αναβάλλεται. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές Δέλτα Τηλεόρασης. Τώρα για το αναβάλλεται, παίζεται. Υπάρχει... Και αυτό διότι η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Καβάλα και της Αντιπεριφέρειας Καβάλας δεν μιλάει για αναβολή, μιλάει για ματέωση. Υπάρχουν δηλαδή φόβοι στην πόλη της Καβάλας ότι μπορεί να μην ξαναγίνει ποτέ το RC Show. Και... δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολύ έντονοι φόβοι και το φοβόμαστε και εμείς. Στο ρωτάω αυτό, Τάσο, γιατί σε... Πρόσφατα σε ρεπορτάζ του Γιάννη του Σκέβα εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης είχαμε φιλοξενήσει τη δήμαρχο της Καβάλας, η οποία έλεγε ότι γίνονται προσπάθειες να γίνει, να συνεχίσει η διοργάνωση εν πάση περιπτώσει. Τι μπορεί να έχει αλλάξει εντωμεταξύ και να μιλάμε για ματέωση αυτού του σοου, που και φαντασμαγορικό ήταν, αλλά φαντάζομαι ότι συνέδραμε και στην οικονομική ζωή του τόπου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η επίσημη δικαιολογία, έτσι τουλάχιστον όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωση, για τη ματέωση της διοργάνωσης, λέει ότι υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη των συζητήσεων και των διερευνητικών συναντήσεων, υπήρξαν οι πολιτικές συγκυρίες των τελευταίων μηνών και η έλλειψη ενός συγκροτημένου φορέα να αναλάβει το σύνολο της παραπάνω διοργάνωσης. Δεν υπήρχε δηλαδή με την προηγούμενη δημοτική αρχή? Όχι βέβαια. Δεν... Λοιπόν, θέλω να το εξηγήσουμε. Καθυστέρηση στην έναρξη των διερευνητικών συναντήσεων. Οι διερευνητικές συναντήσεις έπρεπε θεωρητικά να έχουν γίνει με το που ολοκληρώθηκε το έργο του 2014. Εκείνους όμως τους 2,5 μήνες, δηλαδή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, δήμαρχος δεν ήταν η κυρία Τσανάκα, ήταν ο κύριος Σιμητής. Άρα προφανώς αυτή εδώ η ατάκα κάπου πηγαίνει. Ύστερα,
Λέμε για τις πολιτικές υγείας τελευταίων μηνών. Okay. Είναι το γνωστό επιχείρημα της χώρας μας ότι τα πάντα καταραίουν όταν έχουμε εκλογές. Ας αφήσουμε αυτό. Έλλειψη ενός συγκροτημένου φορέα για να αναλάβει το σύνολο της παραπάνω διοργάνωσης. Μα ποτέ δεν υπήρχε αυτό που λέμε συγκροτημένος φορέας για να αναλάβει μόνιμα το σύνολο της παραπάνω διοργάνωσης. Και αυτό το ξέρανε στη Δημοτική Αρχή Καβάλας. Η κυρία Τσανάκα δεν ήταν πρώτη, δεν βγήκε με παρθενογένεση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η κυρία Τσανάκα ήταν από το 2011. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, Τάσο, και επίτρεψε μου και το σχόλιο, είναι ότι ένα τόσο όμορφο θέαμα κινδυνεύει να γίνει σε ένα παιχνίδι ανταλλαγής ευθυνών και τελικά την ευθύνη ποιος θα την αναλάβει, και όταν λέω ευθύνη εννοώ για τη συνέχιση ή όχι του θεσμού. Κοίταξε, Θανάση, εδώ στην Καβάλα έχει γίνει κοινό μυστικό. Υπήρχε υπήρχαν βάσιμες πληροφορίες από πέρσι το καλοκαίρι ότι η νέα δημοτική αρχή δεν πολύ ήθελε το Air Show για αδιευκρίνιστους λόγους. Οι ίδιοι ποτέ δεν το διευκρίνησαν ξεκάθαρα. Τι μια λέγανε έτσι, τι μια λέγανε αλλιώς. Επίσης, εδώ στην Καβάλα έχουμε αυτό που εγώ αποκαλώ το φάντασμα του Κοσμόπολης. Ίσως εσύ είσαι και πιο παλιός, ίσως να το έχεις προλάβει το Κοσμόπολης, το οποίο διεξαγόταν στην Καβάλα μέχρι και το 2006, και το οποίο με το που εκλέχτηκε τότε για πρώτη φορά δήμαρχος ο τέος ο κύριος Σίμητσης, το σταμάτησε με την αιτιολογία του κόστους, του υψηλού κόστους. Γενικώς η κυρία Τσανάκα έχει δεσμευτεί προς πολλές κατευθύνσεις ότι θα επαναφέρει το Κοσμόπολης. Τώρα, μετά από 9 χρόνια, τι να πω. Όποιος το πιστεύει ότι μπορεί να επανέλθει, ας επανέλθει. Δεν κανένα πρόβλημα. Εγώ φαντάζομαι, Τάσο, και με αυτό θα κλείσουμε. Φαντάζομαι ότι θα είναι και την ίδια αίσθηση θα έχεις και εσύ, ότι η τοπική κοινωνία της Καβάλας το θέλει το σοου, το RC Show, για πολλούς, φαντάζομαι, και εικάζω λόγους. Μα το θέλει το RC Show, γιατί, Θανάση, για πολύ καιρό έχουμε μείνει ουσιαστικά χωρίς μεγάλες σοβαρές εκδηλώσεις. Το RC Show ήταν κάτι το οποίο έδινε κίνηση στην πόλη. Δεν αντιλέγουμε ότι υπήρξαν κάποια οργανωτικά προβλήματα. Παντού υπάρχουν αυτά. Άλλο όμως να κοιτάξεις να στρώσεις τα οργανωτικά προβλήματα και άλλο το να πας σε μια ματέωση. Και το αστείο στην πρόθεση είναι ότι ναι μεν στην ανακοίνωσή της ο Δήμος Καβάλας και αντιπεριφέρεια λένε για ματέωση, αλλά μετά στην ίδια ακριβώς ανακοίνωση λένε ότι τώρα θα ξεκινήσουν τις διεργασίες για να διοργανωθεί ένα νέο RC Show το 2016. Δηλαδή, εγώ θα προτιμήσω, Τάσο, ματέωση ή όχι. Πάντως, σε δικιά του ανακοίνωση προσωπική ο κύριος Γεωργιάδη, Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο υπεύθυνος του RC Show, δεν ανέφερε καν τον αριθμό 2016. Σαν να το έχει πάρει απόφαση και ο ίδιος του. Τέλος του RC Show. Ωραία. Εγώ θα σε προτρέψω, Τάσο, να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και να ευχηθούμε ότι το 2016 η Καβάλα θα ξαναδεί το RC Show και ενδεχομένως και αναβαθμισμένο. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Μακάρι, να είσαι καλά, Θανάση. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά σας. Με 1000 τώρα τρέχει ο Ποδηλατικός Σύλλογος Θράκας Υπέας της Κομωτινής, τα μέλη του οποίου με όπλα το μεράκι τους και τη θέλησή τους να καθιερώσουν την ποδηλασία στη Θράκη έχουν ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια που έχει μάλιστα ενισχυθεί και με σημαντικά ονόματα της εγχώριας και όχι μόνο ποδηλασίας. Από τα θεμέλια επανασυστάθηκε ουσιαστικά ο Ιστορικός Σύλλογος Κομωτινής Θράκας Υπέας. Εδώ και 2 περίπου χρόνια οι προσπάθειες των μελών του Συλλόγου έχουν ενταθεί και το έχουν δώσει ένα δυναμικό στίγμα ενός αθλητικού και διανταγωνιστικού ποδηλατικού συλλόγου. Ο Σύλλογος βασικά είναι, το λέει και η λέξη, είναι ο Ποδηλατικός Σύλλογος Κομωτινής. Απλά για μας κατευθυνόμαστε περισσότερο στην αθλητική ποδηλασία, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Που σημαίνει ουσιαστικά στη συμμετοχή μας αγώνες, στη διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων και έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση όσον αφορά τις ακαδημίες της ποδηλασίας. Φέρουμε μικρά παιδιά στο σύλλογο κοντά. Πώς πηγαίνει αυτό? Αυτό πηγαίνει, ξεκίνησε και αυτό όπως όλα τα υπόλοιπα, από μηδενική βάση και πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Εξαιρετικά καλά. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι χτες έναν αγώνα στην Τουρκική. Ορεινής ποδηλασίας, είχαμε και επιτυχίες. Δηλαδή, είχαμε δεύτερη θέση στις παρκορασίτες, πέμπτη θέση στους πέδες, άλλες δύο πολύ καλές συμμετοχές του Δημουλά, του Γαβρίλ,
του Φρατζή, του Πτσιρικά. Και γενικά το παλεύουμε πάρα πολύ. Στόχος των μελών του Θράκα ΥΠΕΑ να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους οπαδούς, να στρέψουν δηλαδή όσο γίνεται πιο πολλούς ανθρώπους προς την ποδηλασία και να την καταστήσουν όχι μόνο ένα αγαπημένο χόμπι αλλά και άθλημα. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο έτσι ώστε ο γονιός να παίρνει το παιδί του και να βγαίνουν έξω για την ποδηλασία την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο. Αυτό γιατί το λέω. Εμείς δηλαδή θέλουμε πάνω απ' όλα οπαδούς. Δηλαδή, από μικρή ηλικία του παιδί να καταπιαστεί με αυτό που λέγεται ποδηλασία. Και η ποδηλασία είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα, γιατί έχει μια τριαδικότητα. Η τριαδικότητα είναι ότι πρέπει να είσαι και μυϊκά και στα πνευμόνια και στην καρδιά σε ένα τέτοιο επίπεδο, έτσι ώστε να μπορείς να αντεπεξέλθεις. Όταν εμείς μιλάμε για ποδηλασία, σαφώς εννοούμε πολλά χιλιόμετρα και πολλές ώρες ποδηλασία. Δεν αναφέρομαι φυσικά για τα παιδιά, γιατί στα παιδιά ουσιαστικά θέλουν μια άλλη διαδικασία, την οποία θα ξεκινήσει από μια μηδενική βάση, έτσι ώστε να το προχωρήσει πιο υψηλά. Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδηλάτες, ο Γιάννης Σταμωρίδης, πίστηκε από το project των μελών του Συλλόγου και πλέον είναι ένας από αυτούς. Ένας αναγνωρισμένος και στο εξωτερικό ποδηλάτης, ο οποίος ήδη έχει δώσει άλλο αέρα και δυναμική στις προσπάθειες του Θράκα ΥΠΕΑ. Η ποδηλασία στην Ελλάδα είναι σε εμβριακό επίπεδο, πιστέψτε με. Σε εμβριακό επίπεδο. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει ψυχή και σώματα, όπως είναι ο Γιάννης Σταμωρίδης, και πραγματικά για αυτά που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος δεν έχει προβληθεί σχεδόν καθόλου στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή ο μοναδικός αθλητής ο οποίος έχει λάβει συμμετοχή σε γύρους professional pro, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί στο εξωτερικό δαπανούνται πάρα πολλά χρήματα και υπάρχει πολύ μεγάλη προβολή. Δηλαδή τώρα γύρους Ιταλίας, γύρους Γαλλίας, γύρους Βουέλτα, γύρους Ισπανίας. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα τα οποία τοποθετούνται εκεί και μόνο η συμμετοχή σε μια προομάδα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Και πάλι, για άλλη μια φορά στο σημερινό μας δελτίο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με το άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, αυτή τη φορά για να βρούμε εκεί τον Γιάννη Σκέβα, για να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στην αυριανή του πρεμιέρα, καθώς μία ακόμη εκπομπή εντάσσεται στο πρόγραμμα της Δέλτα Τηλεόρασης, η εκπομπή News επί 7, την επιμέλεια και την παρουσίαση της οποίας έχει ο συνάδελφος, ο οποίος θα μας πει 2-3 παραπάνω, μην τα πεις όμως όλα, Γιάννη, για να δείτε ο κόσμος την πρεμιέρα. Τι περιμένει λοιπόν, τι περιμένουμε μάλλον να δούμε αύριο από σένα. Θανάση μου, εγώ να πω καλή επιτυχία όχι μόνο στην εκπομπή που ξεκινάει, άλλωστε πολλά εγχειρήματα κάνει η Δέλτα Τηλεόραση, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Έχει επενδύσει στους ανθρώπους της, το βλέπει ο κόσμος και από τις εκπομπές όλων των ανθρώπων που στελεχώνουν το δυναμικό μας, τουλάχιστον μπροστά από τις κάμερες. Τι θα είναι το News επί 7, να μην τα πω όλα όπως είπες. Η λέξη News νομίζω ότι έχει κουράσει λίγο τον κόσμο. Έχει κουραστεί να ενημερώνεται, αλλά γι' αυτό σήμερα έχω και το χαλαρό γιακά. Θα είναι μια ενημέρωση σε πιο χαλαρό στυλ. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε και αυτό που φιλοδοξώ να κάνω, και φυσικά θα το κρίνει ο κόσμος αν θα του αρέσει ή όχι, είναι να παίζουμε πολλά θέματα, να έχουμε μια γρήγορη ενημέρωση. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη μαγκαζίνο, αλλά μου βγαίνει αυθόρμητα, Θανάση. Θα είναι ένα ενημερωτικό δελτίο ποικίλης ύλης, αν μπορώ να το πω έτσι. Ουσιαστικά μια εκπομπή η οποία θα παίρνει θέματα από πολλές ενότητες. Υπόσχομαι, τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσω να κάνω, να μην κουράζει με πολλά πολιτικά, πολλά οικονομικά, αλλά να έχει ένα στόχαστρο και μια ιεράρχηση ειδήσεων που θα βασίζεται και θα διέπεται από τον κανόνα της περιφερειακότητας αλλά και της τοπικότητας. Νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος, αυτό θα επιδιώξω να κάνω, αυτό θέλω να κάνω. Να δίνουμε τοπικές ειδήσεις κυρίως, περιφερειακές ειδήσεις. Όχι μόνο ειδήσεις που έχουν δει στα προηγούμενα δελτία, γιατί ουσιαστικά θα είναι μια εβδομαδιαία εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία θα έχει, όπως λέει και στο τρέιλερ, 7 ημέρες γεγονότων, αλλά μια ώρα μεστής ενημέρωσης. Αυτό τουλάχιστον θα προσπαθήσω να κάνω. Να πάρουμε ειδήσεις από όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να μην ρίξουμε εντός εισαγωγικών καμία. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Πάντως, αυτό που είπες ότι θα αρχισυνταξία και επιμέλεια, εγώ να πω ότι πέρα από μένα, πίσω από αυτήν την εκπομπή είναι όλοι οι άνθρωποι και θέλω να αξιοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι της Δέλτα Τηλεόρασης, γιατί αυτό είμαστε εδώ μέσα, μια ειδησιογραφική, δημοσιογραφική οικογένεια, αυτό θέλω να βγει και στον αέρα. Ελπίζω να τα πάμε καλά και από εκεί και πέρα δεν θα τα δώσω όλα όπως είπες. Θα πω μόνο ότι δεν θα ξεκινάει από την αρχή με ειδησιογραφία, θα ξεκινά και θα τελειώνει λιγάκι διαφορετικά, λιγάκι εναλλακτικά, κάπως διαφορετικά από τα άλλα μαγκαζίνο. Και ελπίζω να λοιπόν. Τι ώρα συντονίζει το κόσμο? News επί 7 στις 7, Θανάση. Πέμπτη. Στις 7 από αύριο και κάθε Πέμπτη στη Δέλτα Τηλεόραση. Αυτά τα είπες όλα. News επί 7 στις 7 θα είμαστε εδώ και ελπίζω να αρέσει τον κόσμο και να συνεχίσει να υπάρχει. Για άλλη μια φορά καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, Θανάση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Για τον τελικό του πρώτου ομίλου του κυπέλου Εύρου, η Ένωση Άνθειας Αριστείνου επικράτησε στο γήπεδο Μαρίνος Δαστερίδης επί της Καπαδοκίας με σκορ 0-3. Δύο γκολ πέτυχε ο Γιώργος Κυριζάκης και ένα ο Γιάννης Καπανίκας, με την Ένωση να αντιμετωπίζει τον Νεοχώρη που κέρδισε 2-1 τον Ορέστη στο μεγάλο τελικό του κυπέλου Εύρου, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται για πρώτη φορά ως φιναλίστ. Μεγάλη νίκη στο Μαρίνος Δαστερίδης επί της Καπαδοκίας με σκορ 0-3 πέτυχε η Ένωση Ανθίας Αριστείνου στον τελικό του πρώτου ομίλου του κυπέλου Εύρου και θα αντιμετωπίσει τον Νεοχώρη που επικράτησε με 2-1 του Ορέστη στο μεγάλο τελικό του κυπέλου Εύρου, με τις δύο ομάδες να είναι για πρώτη φορά στην ιστορία τους φιναλίστ του θεσμού. Ο Δημήτρης Αποστολίδης και ο Κώστας Αλεξόπουλος παρέταξαν την Καπαδοκία με τους Σπυριάδη, Βάρναλη, Καλέτσιο, Απότα, Λιούρτα, Ζικουρίδη, Ζάκα, Παπά, Δεδελούδη, Πιλούδη, Κουτσούκη, ενώ αλλαγές έπαιξαν οι Γιωργατζόπουλος, Κατσέλης, Τόκας και ο Κώστας Βουρδόγλου παρέταξε την Ένωση με τους Κότσιου, Δωρουγκηδένη, Φραγκουλίδη, Σίσκο, Κωνσταντάκη, Μωραΐτη, Μαλτέζο, Τερζή Βασίλη, Καπανίκα, Παναγιωτόπουλο, Κυριζάκη, ενώ αλλαγές έπαιξαν οι Δουμπουλάκης, Νότας, Τερζή, Σωτήρης. 15ο λεπτό, πέναλτι ο Κυριζάκης για τους φιλοξενούμενους, ξεγελάει το Σπυριάδη 0-1 μπροστά η Ένωση, με το σκόρερ να το πανηγυρίζει έξαλλα στο βρεγμένο τερέν. Ο Καπανίκας ξεφεύγει από το στόπερ, το ΛΑΟΚ άψογο πλασέ νικάει το Σπυριάδη 0-2 η Ένωση το 24. 30ο λεπτό, σουτ Κυριζάκη για την Ένωση, αποκρούει ο Σπυριάδης. 35ο λεπτό, φράουλ Φραγκουλίδη για την Ένωση Αθίας Αριστείνου, καταλήγει out. Οι Καπαδόκες στην επίθεση στο 42, ο Κουτσούκης δεν πιάνει το σουτ, καλή στιγμή για τους γηπεδούχους. 45ο λεπτό, φάουλ Γιουργατζόπουλου για την Καπαδοκία, ελάχιστα out από το δεξί δοκάρι του Κότσιου. 100 περίπου φίλαθλοι στο γήπεδο Μαρίνος Δαστερίδης για τον τελικό κυπέλου του πρώτου ομίλου στον Εύρο, ανάμεσα στον αθλητικό όμιλο Καπαδοκών και την Ένωση Αθίας Αριστείνου, κάτω από συνεχή βροχή. Διαιτές ήταν οι κύριοι Σκίνδρης, Δαλαμπούρας, Κωνσταντάκης. 50 λεπτό, κεφαλιά του Ζάκα για τον ΑΟΚ στην αγκαλιά του Κότσιου. 53 λεπτό, σουτ Βασίλη Τερζή, δεν ανησυχεί ο Σπυριάδης. Φάουλ Πιλούδη στο 62 για την Καπαδοκία, αποκρούει ο Κότσιου. 70 λεπτό, Μαλτέζο στην επίθεση, το τελείωμά του δεν είναι καλό, σε κόρνερ ο Σπυριάδης. 73 λεπτό, μακρινό σουτ του Δημήτρη Καλέτσου για την Καπαδοκία, καταλήγει out. Σουτ Δουρουγιδένη, δυνατό, αποκρούει ο Σπυριάδης και ο περχόμενος Κυριζάκης, άψογο πλασέ στη γωνία 0-3 η Ένωση στο 76. 78 λεπτό, σουτ Γιουργατζόπουλου, αποκρούει ο Κότσιου. Στο 80 αποβάλλεται ο Γιουργατζόπουλος για κτύπημα εκτός φάσης. 92 λεπτό, πλασέ του Νότα για την Ένωση Αθίας Αριστείνου στο δεξί δοκάρι του Σπυριάδη. 93 λεπτό, σουτ Παπά για την Καπαδοκία σε κόρενο Κότσιου. Τελικό αποτέλεσμα, Καπαδοκία Ένωση Ανθίας Αριστείνου 0-3. Να δώσω χαρακτήρα στους ποδοσφαιριστές μου για την προσπάθεια που κάνεις. Χαρακτήρα στην ομάδα της Άνθειας για την πρόκληση που πήρε στον τελικό και της εύχομαι ολόψυχα να πάρει και το κύπελο. Το σχόλιο ήταν ένα παιχνίδι ημιτελικό κυπέλο, κρίνεται στις λεπτομέρειες. Είναι ένα παιχνίδι, δεν έχει γυρισμό. Άμα χάνεις, χάνεις. Χάσαμε εμείς, τελειώσαμε. Μπήκαμε στο πρώτο τέταρτο πάρα πολύ καλά, όπως είπαμε, μέχρι τη στιγμή που δόθηκε το πέναλτι. Από εκεί και πέρα χάσαμε αδικαιολόγητα την αυτοσυγκέντρωσή μας, χάσαμε την πειθαρχία, χάσαμε τη συνοχή μας, τα χάσαμε όλα. Δεν δικαιολογείται αυτό. Είμαστε μεγάλη ομάδα, είμαστε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και πρέπει να είμαστε μαθημένοι να παίζουμε και στα δύσκολα. Έδωσε ένα πέναλτι διαιτητής, μείναμε 0 πίσω στο σκορ. Θα ξαναπώ ότι δεν δικαιολογείται η συμπεριφορά μας. Χάσαμε 5 βασικά πράγματα. Δεν είχαμε την ψυχραιμία να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Τώρα θα το δούμε, θα το αναλύσουμε, θα το συζητήσουμε στα αποδυτήρια και προχωράμε. Δεν χάθηκε τίποτα. Έχουμε το στόχο του πρωταθλήματος και συνεχίζουμε. Εκ των υστέρων, τι να σου πω, άμα ήταν λάθος ή όχι, νομίζω ότι το παιχνίδι δεν χάθηκε αν δεν είχαμε στα δύο στο περιοχή. Αν παρατηρήσει το πρώτο τέταρτο, ήμασταν συνέχεια πρώτη μονομαχία, πήραμε το κέντρο και ήμασταν κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, δώσαμε αδικαιολόγητα χώρο στον αντίπαλο και πηγαίναμε πίσω από την μπάλα χωρίς να μας πιέσει ο αντίπαλος. Φάγαμε δύο γκολ στην ουσία μόνοι μας. Εντάξει, τώρα μπορεί να ήταν και λάθος, δεν μπορούμε να είμαι και απόλυτα βέβαιος. Θα το δούμε με καθαρό μυαλό τώρα, ό,τι και να πούμε, σίγουρα δεν είναι σωστό. Το γήπεδο δεν ήταν κατάλληλο για να παίξει ποδόσφαιρο. Προσπαθήσαμε να παίξουμε με όσο περισσότερη ψυχή και όσο περισσότερο πάθος είχαμε για να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω όσοι φίλαθλοι ήταν εδώ πέρα εσκεμμένα και μη ή θέλανε να το δούνε το παιχνίδι και να διασκεδάσουν και να δούνε καλό ποδόσφαιρο, αλλά τελικά δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο και ήρθε μια νίκη που όλη τη βδομάδα και όλο το μήνα προσπαθούσαμε να πούμε ότι αυτό το θέλαμε, δηλαδή θέλαμε να πάμε στον τελικό, γιατί η ομάδα δεν έχει πάει ποτέ και θα ήταν μεγάλη τιμή για όλους τους παίχτες να παρευρεθούν σε μια τέτοια εκδήλωση. Κατά τη γνώμη μου, επειδή και πέρυσι έπαιξα στον τελικό και πήραμε τον τελικό με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, όλοι οι παίχτες είναι ίδιοι
δεν έχει να κάνει ούτε με την εμπειρία του καθενός, ούτε με το πόσο είναι καλά προπονημένος, ούτε τίποτα. Όποιος το θέλει πιο πολύ, πιστεύω αυτός θα το πάρει. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.